Βασικές ειδικότητες γιατρών προσέφεραν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που για αρκετές ημέρες δούλεψε στην περιοχή με τις δύο κινητές ιατρικές μονάδες που διαθέτει. Βρισκόμαστε εδώ και 4 μέρες στο Μαντούδι της Εύβοιας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια επιλογή για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μετά από την καταστροφή που έγινε από τις πυρκαγιές στην περιοχή. Υπολογίζουμε ότι μέσα στο εξαήμερο με 10 ειδικότητες γιατρών που έχουμε έρθει και 2 κινητές ιατρικές μονάδες να εξετάσουμε περίπου 1.000, θα έχουμε περίπου 1.200 ραντεβού και υπολογίζουμε ότι αυτά τα ραντεβού θα αντιστοιχήσουν περίπου σε 470 άτομα. Θα εξεταστούν δηλαδή 470 άνθρωποι από την ευρύτερη περιοχή του Μαντουδίου. Τέσσερις ιατρικές μονάδες έχουν δημιουργηθεί με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, υλοποιούνται από την ΑΜΚΕ Αναγέννηση και Πρόοδος υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α' Ορθοπαιδικής Κλινικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την ανώνυμη μονάδα με την ΑΕΜΗ. Σύμφωνα με τον καρδιολόγο της μονάδας Γιώργο Αναστασιάδη, παρατηρήθηκε μία αύξηση των περιστατικών με καρδιακά συμπτώματα, τα οποία τελικά οφείλονταν στην ιδιαίτερη ψυχολογική φόρτιση που αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι μετά την καταστροφική φωτιά. Σε μία ψυχολογικά φορτισμένη περίοδο. Το βλέπετε, αυτό το διαπιστώνετε. Βεβαίως, βεβαίως. Και ξέρετε, και η ειδικότητα του καρδιολόγου μπορεί να προκαλεί εντύπωση αυτό που θα πω, αλλά είναι η πρώτη ειδικότητα στην οποία καταφεύγει ένας συναισθηματικά φορτισμένος άνθρωπος, δηλαδή με θυμό, με πόνο, με απογοήτευση κτλ. Και βγάζει διάφορες εκδηλώσεις που θεωρεί ότι μπορεί να είναι από την καρδιά του. Κύριε Αναστασιάδη, τι ηλικίες περίπου σας επισκέπτονται από τους ανθρώπους που έχουν πληγεί εδώ από τη φωτιά? Κοιτάξτε, εδώ είναι όλο το φάσμα των ηλικιών, από μικρά παιδιά μέχρι πολύ μεγάλες ηλικίες. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ηλικιακή κατανομή, όχι. Περίπου γνωρίζετε πόσο κόσμο έχετε εξετάσει μέχρι στιγμής από την περιοχή? Ναι, τα ραντεβού είναι όλα γεμάτα, δηλαδή εξετάζω γύρω στα 40 άτομα την ημέρα. Δηλαδή φεύγοντας από εδώ θα έχω εξετάσει γύρω στα 200 άτομα. Βλέπετε ότι αυτό που συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους τελικά έχει αντίκτυπο στο σώμα τους? Βλέπετε κάποια καρδιακά προβλήματα ή μέχρι στιγμής εστιάζονται στο ψυχολογικό κομμάτι? Όχι, όχι, όχι. Περισσότερο έτσι, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις του τύπου αίσθημα παλμών, δεν μπορώ να αναπνεύσω, δύσπνοια, αυτά τα οποία όπως αποδεικνύεται με την εξέταση δεν έχουν οργανική βάση και φαίνεται να αποδίδεται ως ψυχοσωματικό υπόστρωμα. Ναι. Οπότε ο γιατρός έχετε λίγο και το δύσκολο ρόλο του ψυχολόγου εκεί. Βεβαίως. Μάλιστα, κουβεντιάζοντας με τον κόσμο, παρέπεψα αρκετούς για ψυχολογική ψυχιατρική υποστήριξη. Ναι.